όταν έμαθαν ότι μπήκαν στη νομική, φύγαν από τα καφενεία γύρω από την Ομόνια και χτυπήσανε τους αστυνομικούς. Και από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη σύγκρουση ήταν η αστυνομική. Τώρα, χτυπημένη αστυνομική τους είχε πιάσει λύσα, όπως καταλαβαίνετε. Γινότανε συλλήψη επί τόπου. Μια συγκλονιστική μαρτυρία. Γιατί εδώ μου ξυρίσανε το τέτοιο, μου κάνανε 7-8 οράματα. 50 χρόνια μετά, η Νάντια Βαλαβάνη θυμάται το Πολυτεχνείο. Και είναι μια λυσίδα φοιτητών και μάλιστα κριτών φοιτητών. Εσείς θυμάστε την αλυσίδα. Εγώ δεν τη θυμάμαι καθόλου τη δεύτερη. Θυμάστε την πρώτη αλυσίδα που έμπαιναν οι τραυματίες. Που για μένα δεν τη θυμάμαι απλώς, είναι το Πολυτεχνείο. Είπα Βαλαβάνη, τα ακούσανε από όλα τα κελιά και εκεί με χτύπησε χοντρό ξύλο, δηλαδή γροθιές, μπουνιές, κλωτσιές και αυτός ήταν ντουλάπα. Και μετά με πήρε καροτσάκι μέσα στο κελί, πάνω στο πέτρινο κρεβάτι του κελιού, με το κεφάλι στον τοίχο. Το αποτέλεσμα ήταν, είχε κλείσει το μάτι μου εντελώς. Στην εκπομπή «Ελεύθερο σημείο» με το Λευτέρη Συμβουλάκη, το βράδυ της 5ης 16 Νοεμβρίου από την Κρήτη TV.